να κλείσω τα κινητά. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Μάλλον είναι και η τελευταία προεκλογική εκδήλωση της Ανταρσίας στις γειτονιές. Έχουν γίνει αρκετές όλο αυτό το διάστημα. Καθώς φαίνεται να υπάρχει ακόμα κόσμος, είναι ένα λίγο παράξενο προεκλογικό σκηνικό όλο αυτό που ζούμε σε αυτή την περίοδο. Υπάρχει ακόμα κόσμος που μέχρι και τώρα, τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, δεν είναι σίγουρος για το τι θέλει να ψηφίσει. Κόσμος πολύ προβληματισμένος με όσα γίνονται και με το τι πραγματικά μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί μάλλον αυτό είναι το θέμα για τις περισσότερες και τους περισσότερους από εμάς. Εντάξει. Και έτσι αποφασίσαμε όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που προκηρύχθηκαν οι εκλογές, αποφάσισε η Ανταρσία να κάνει μικρές εκδηλώσεις, ενώ μαζεμένες σε γειτονιές, ώστε να επικοινωνήσουμε γιατί έχει νόημα για την Ανταρσία να κατέβει στις εκλογές και γιατί έχει νόημα να την στηρίξει ο κόσμος. Θα σας πούν πολύ περισσότερα για αυτά οι τρεις ομιλητές μας. Νομίζω ότι κάπως το μούδιασμα έχει να κάνει με το ότι καταλαβαίνουμε ότι μπροστά μας ανοίγεται και συνεχίζεται μια περίοδος που, από την οποία δεν έχουμε βγει, όσο και αν μας λένε για την κρίση από την οποία έχουμε βγει, για τα νούμερα που συνεχώς ανεβαίνουν και τα στατιστικά που δείχνουν καλύτερα. Στην καθημερινή μας ζωή, στο πετσί μας δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε βγει ποτέ και ξέρουμε ότι πέρα από όλο αυτό που συνεχίζουμε να βιώνουμε, που γίνεται διαρκώς δυσμενέστερο, ότι ήδη από το 24 θα ξαναβούν καινούργια, θα ξανααναγκαστούμε να υπηρετήσουμε τις δημοσιονομικές πολιτικές των μνημονίων που θα ξανατεθούν σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά δυσνόητο, νομίζω, για τους περισσότερους και τις περισσότερες να διακρίνουμε ανάμεσα, για παράδειγμα, στα δύο μεγάλα κόμματα που ζητούν αυτή τη στιγμή την ψήφο για να βγουν στην κυβέρνηση, καθώς η ΜΕΝ, η Νέα Δημοκρατία, ποτέ δεν έχει αμφισβητήσει όλη αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική και και την πολιτική των μνημονίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη, ακόμα και αν κάποιες φορές το αμφισβητεί, δηλώνει ξεκάθαρο ότι είναι αναγκασμένοι να το υπηρετήσουν. Άρα, στην πραγματικότητα, πρόκειται να συνεχίσουν και οι δύο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και θα θέλαμε να δούμε γιατί αξίζει να στηρίξουμε την Ανταρσία ως ένα χώρο, ως μια δυναμική που μπορεί την επόμενη μέρα από των εκλογών, όπως κάνει μέχρι τώρα, να βγάζει κόσμο στον δρόμο, να συμμετέχει μέσα από τα σωματεία και τις ομάδες που πρωτοστατεί στο να κινητοποιεί τον κόσμο και να διεκδικεί, γιατί δεν γίνεται να σταματήσουμε να διεκδικούμε. Και νομίζω θα σας τα πούν καλύτερα, για να μην πω εγώ πολλά ακόμα. Θα μας μιλήσει ο Κώστας Δικαίος, μηχανολόγος μηχανικός στη βιομηχανία. Η Σίλβια Κυλάκου, μηχανικός, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Και ο Γιώργος Πίτας, δημοσιογράφος, που θα ξεκινήσει κιόλας.